σε μια εκκλησία της Παναγίας κάθε χρόνο πριν από τον 15 Αύγουστο. Κάποιοι δεν διστάζουν να το αποκαλούν θαύμα, γι' αυτό χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας επισκέπτονται τον ναό. Βρισκόμαστε στην Ίσο Κεφαλονιά, στο χωρίο Μαρκόπουλο της Κεφαλονίας, στην εκκλησία τη Φιδούσα, που τη λένε οι Νεοέλληνες. Γιατί Φιδούσα? Γιατί εδώ και 500 χρόνια περίπου, 470 χρόνια, παρουσιαστήκαν τα φιδάκια της Παναγίας. Όταν λέμε παρουσιαστήκαν τα φιδάκια, πάντων για αυτούς που δεν ξέρουν, τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή, πώς παρουσιάζονται? Αυτά είναι στην εποχή του 1530 με το 1570. Είναι την εποχή που εδώ ήταν ο Γαρινός Στόλος, ο οποίος προετοιμαζόταν για να πάνε προς τη Ρώμη, προς το... Όταν αποτύχανε και γυρίσανε, είχαν μείνει σε αυτό το μέρος του κόλπου εδώ. Βγαίνανε και λαιλατούσανε. Επέρνανε τις σοδιές, τα πράγματα, ό,τι είχαν το χειμώνα. Ερχόντουσαν για το κρασί και το λάδι και τον Αύγουστο ερχόντουσαν για τη σταφίδα, τη μαύρη τη σταφίδα. Ήταν σε αυτή που μπορούσε να ζήσει ένα στρατιώτη μια εβδομάδα με μια φούχτα. Εδώ ήταν, παράδοση μας λέει ότι ήταν ένα μοναστήρι γυναικείο και όταν ερχόντουσαν τους είχαν εξαντλήσει όλα και τότε έκαναν παρακλήσεις στην Παναγία και οι παρακλήσεις αυτές το πρωί, η μία παράδοση μας λέει ότι οι καλόγριες γίνανε φίδια, η άλλη παράδοση μας λέει ότι γεμίσανε φίδια η περιοχή και φύγανε. Εδώ είναι το παλιό καμπαναριό, το οποίο έπεσε το 1953 που είχαμε 7,5 ρίχτε και από εδώ βγαίνουν τα φίδια της Παναγίας. Βγαίνουν εδώ και σε αυτή τις πέτρες, είναι εδώ. Από πού, ανάμεσα από τις πέτρες δηλαδή βγαίνουν? Εδώ το βλέπεις εδώ να είναι εξαπλωμένο έτσι επάνω ή από παραπάνω και το παίρνεις στα χέρια σου, δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί καθόλου. Έχει τη θερμοκρασία του σώματός μας και αυτά για να σας πω ότι βγαίνουμε τη νύχτα μετά την παράκληση. Δηλαδή η παράκληση αρχίζει 9 η ώρα το βράδυ και τελειώνει 10-10.30 από τις 11 η ώρα μέχρι τις 2 το πρωί. Και έρχονται παιδιά εδώ πέρα εδώ με το φακό, τα βλέπουν, το παίρνουν στα χέρια τους, δεν τους πειράζει καθόλου όπως είπα και προηγουμένως. Είναι όπως το μετάξι, όπως το πούπουλο. Έχει τη θερμοκρασία του σώματός μας. Έχει, αν έχουμε και προβλήματα στο σώμα μας, πρέπει να, αυτά διορτώνονται, αλλά όμως πρέπει να πιστεύουμε ατράνταχτα στη θρησκεία μας, στον Χριστό και στην Παναγία. Ο κόσμος ζει με μια ελπίδα. Η ελπίδα είναι, έχει μείνει μόνο στη θρησκεία. Γιατί δεν την βρίσκουμε πουθενά αλλού. Η ελπίδα είναι η Παναγία. Το λέει και το ίδιο. Το τροπάριό της Παναγίας, ας πούμε. Είσαι μόνη ελπίζω, είσαι μόνη θαρώ και προσέχει, κατέφυγα. Δεν έχω που άλλο να πάω. Είναι ένα συγκεκριμένο είδος φιδιού. Τι σας έχουν πει οι ερπατολόγοι? Έχουν έρθει, έχουν έρθει από την Γερμανία, από την Ιταλία, από την Αμερική, αλλά δεν μπορούν να βρουν το πού ανήκουν αυτά τα φίδια. Και το ονομάσανε το Άγιο Φίδι της Παναγίας. Δηλαδή δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο φίδι που κυκλοφορεί στην Ελλάδα κάπου αλλού? Και πρώτο είναι και μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Και πρώτο και κύριο βγαίνει τη νύχτα μετά την παράκληση. Αν δεν γίνεται παράκληση. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό? Εγώ πώς το εξηγείτε, είναι το θαύμα της Παναγίας. Αυτό είναι το θαύμα της Παναγίας. Πιστεύετε στα θαύματα, έτσι? Πιστεύουμε ατράνταχτα. Μάλιστα. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Έχουμε θαύματα, μάτια μου, θα σας πούνε και οι
επιτρόπαιο που τα έχουν ζήσει περισσότερο, έχουμε το πρώτο θαύμα από την Κύπρο. Ένα παιδάκι, ένα μωρό παιδάκι, είναι με λευκαιμία, το έχουν στην Αγγλία, το έχουν πάει να τον πάνε στο μεμόρια της Αμερικής και η μάνα είδε την Παναγία και στον ύπνο της και της λέει, έλα να είσαι στο σπίτι μου να σου δω για να σε γιατρέψω. Ήρθανε, κάνανε λειτουργία εδώ και το παιδάκι αυτό έγινε καλά. Σήμερα έχουμε μέσα στην εκκλησία το σάβανό του, δηλαδή αυτό που είχαν φτιάξει για να το θάψουν και το έχουν το παπτιστικό, το έχουμε μέσα. Και είναι μια μεγάλη γυναίκα σήμερα. Εδώ βρισκόμαστε μέσα στο χώρο του Ιερού Νεού, στο εσωτερικό μέρος. Πλησιάζουμε προς την... Και αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας. Με πάρα πολλά αφιερώματα βλέπουμε εδώ. Πάρα πολλά. Είναι αυτό που σας είπα, το κοριτσάκι που σας είπα από την Κύπρο. Βλέπετε, έρχεται ο καθένας και αφήνει ό,τι μπορεί να φανταστεί σε πάνω. Δηλαδή στην εικόνα αυτή είναι. Όπως λέτε, η εικόνα είναι δυτική προελεύσεως. Αυτά δεν είναι πότε χρονολογείται, έχει υπολογιστεί. Δεν ξέραμε πότε έχει υπολογιστεί. Σας είπα, γύρω στα αυτά τα χρόνια που είναι, στα 500 χρόνια, 470 χρόνια, ας πούμε, περίπου. Είμαστε από τους τυχερούς ανθρώπους που έχουμε ένα θησαυρό μέσα σε ένα μικρό χωριό. Γιατί εδώ έρχονται και προσκυνούν από όλα τα μέρη. Από την Αμερική, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από τη Ρωσία, από την Κύπρο μας, που έρχονται πάρα πολλοί, περισσότεροι έρχονται από την Κύπρο. Έρχονται από όλα τα κράτη της Ευρώπης, έρχονται και εδώ και προσκυνάνε την Παναγία μας, σε ένα μικρό χωριό που είμαστε μόνο 20 οικογένειες. Αυτή τη στιγμή, βέβαια παλιά, το χωριό μας ήταν μεγάλο, έτσι. Αλλά από τον καιρό που έγινε ο σεισμός, το 1953, ο κόσμος έχει φύγει. Και έχουμε απομείνει πάρα πολύ λίγοι. Έχουμε δει, μας έχουν πει, αλλά ξέρεις, η διαπίστωση μόνος είναι κάτι διαφορετικό. Το είδατε καλά, ναι. Ναι. Και το ίδιο, το πήγες στο φίλι με τα χέρια μου. Και με το παλαιό και με το νέο ημερολόγιο, αυτό θέλω να το πω, να το ακούσουν και ορισμένοι άνθρωποι. Και ορισμένοι που αφισβητούν τα ημερολόγια και έχουμε μπλέξει τα ημερολόγια με τη θρησκεία μας. Τα φυτάκια βγαίνουν την ίδια μέρα, της ίδιας ημερομηνίας. 6 Αυγούστου με 15 και με το παλαιό και με το νέο ημερολόγιο. Μπαίνει ένας άνθρωπος, ένας κύριος μέσα εδώ στην εκκλησία και είχε καρκινώματα τόσα μεγάλα επάνω στο στήθος του. Έρχεται εδώ πέρα και μπαίνοντας μέσα, είχαμε τα φυδάκια εκείνο τον καιρό. Λέει, σας παρακαλώ να μου βάλετε τα φυδάκια πάνω μου να γίνω καλά. Το πίστευε ο άνθρωπος. Και όταν βγήκε στην πόρτα έξω, φώναζε, έγινα καλά. Δεν είχε γίνει καλά ακόμα, έτσι. Και ήρθε πέρυσι, αν θέλετε να δείξετε αυτά, τα βάζετε τα κόκκινα εκεί πέρα, τα έφερε, ανοίγοντας το πουκάμισό του και μας λέει,
κοιτάξτε το θαύμα της Παναγίας μας. Έγινα καλά. Οι γιατροί με είχαν απελπίσει, η Παναγία με έκανε καλά. Και έφερε στον τάξη μου τα βαζάκια αυτά που έχει η Παναγία μας εκεί. Στο Μαρκόπουλο το 1953 έγιναν οι σεισμοί και κοιμόμουν να πάω στην ταράτσα και έγινε ο σεισμός το πρωί της 5 ώρα. Λοιπόν, εγώ κοιμόμουν και άκουσα μια φωνή, σήκω παιδί μου. Σήκω παιδί μου, ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω μια γριά με το μαλλί στο κεφάλι και νόμιζα πως είναι η μάνα μου. Εκεί τότε στους καμπινέτες τους είχαμε έξω και μπήκα έξω στο καμπινέ εκεί πέρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι έγινε ο σεισμός εκεί και όταν ησυχάσα τα πράγματα είπα της μάνα μου, λέω, ευτυχώς και ήρθες και με ξύπνησες, αλλιώς θα με σκότωνε γιατί τα σπίτια πέσαν έξω. Εγώ, λέει, παιδάκι μου, λέει, δεν ήρθα, λέει. Τώρα ποια ήταν αυτή που λέει, σήκω παιδί μου, δεν ξέρω. Ήσουν άτομα και η Παναγία. Είμαι από την Κομωτίνη περιφέρεια, από το χωριό Ξυλαγανή. Είχα την υψούλα μου χειρουργημένη και μετά την εγχείρηση δεν ήταν σε ανάρρωση καλή. Και τη μέρα της Παναγίας είχα δει την λειτουργία. Τα φιδάκια αυτά, εγώ εκείνη την ώρα μέσα από πόνο ψυχής. Από την ώρα σαν. Δεν την ώρα, είπαν. Yeah. Αν γίνει καλά η Παναγίτσα με την υψούλα, θα τη φέρω να χαιρετήσει. Πήγα στην πιάτα το σπίτι, την είδα στο κρεβάτι ακόμη. Λέω, παιδί μου, θα σε πάω εγώ στην Κεφαλονιά. Μου λέει, φέρει πολύ μακριά. Εγώ λέω, τόταξα και θα πάω. Δεν ήρθα όμως την ίδια χρονιά, το ξέχασα. Την άλλη χρονιά πήγα στην εκκλησία, γυρίζοντας από την εκκλησία, ανοίγω το σπίτι να μπω μέσα, μπες στα πόδια μου ένα φιδάκι τόσο. Εγώ ταράχτηκα. Πήγα να το κάνω και πήγε μέσα στην καμάρα. Το είπα στην ύφη μου, μου λέει το τάμα σου. Και είπα θα πάω, ζήσω χωρίς να πάω στην Παναγίτσα να κάνω το τάμα μου. Και ήρθα από την Κομωτίνη μόνο και μόνο για την Παναγίτσα. Να την ευχαριστήσω που η ψούλα μου είναι καλά και εύχομαι να είναι καλά και τα παιδάκια της. Έρχονται σήμερα συνέχεια από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Φλόρινα, από τη Σταγιάννα, από τα Σέρας, από όλου θέλει, από όλη την Ελλάδα. Ρουμάνοι, ολόκληρα πούλμα από τη Ρουμανία, από τη Γιουγκοσλαβία. Έχω λειτουργήσει τρεις φορές με ιερέα, λειτουργήσαμε με ιερέα Ρουμάνο. Έχουμε από όλους τα μέλη, Ρώσοι, πολλοί, Ιταλοί. Έρχονται, γονατίζουν εδώ, κάνουν την προσευχή τους. Άρα το γεγονός είναι καθολική. Δεν έχει σημασία αν είναι καθολικός, είναι στην Παναγία. Το γεγονός είναι εμφανίζουν τα φίδια εδώ, τι σημαίνει για σας. Μεγάλη αγωγία για το χωριό και για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο είναι η ευλογία της Παναγίας. Όταν δεν βγαίνουν φίδια έχουμε ένα κακό προαίσθημα. Γιατί δεν βγήκαν ούτε το 40, ούτε το 53, ούτε το 74 με την Κύπρο. Το 53 έγινε σεισμός. Το 40 έγινε ο πόλεμος, δεν είχαν βγει. Και υπάρχει μια παράδοση μαζί ότι κάτι κακό θα συνέβη. Το μήνυμα που έρχεται η Παναγία πρέπει να είμαστε πιστοί, να πιστεύουμε στην Παναγία και στον Χριστό. Και η Παναγία είναι πάντα κοντά μας. Και ο Χριστός μας θέλει κοντά του. Αλλά εμείς
έχουμε τραβήξει άλλο δρόμο. Έχουμε τραβήξει το Στραβώνε. Και εκεί είναι που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Οι κάτοικοι λοιπόν στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς μιλούν για θαύμα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο γειτονικό χωριό Πάστρα. Εδώ όμως δεν υπάρχουν τα φίδια της Παναγιάς, αλλά κρίνη. Τους κόβουν το Μάιο και ανθίζουν ύστερα από 100 μέρες. Είμαστε στην Πάστρα, στο Δήμο Ελιού Πρόνων. Τι ιδιαίτερο έχει αυτή η εκκλησία? Το ιδιαίτερο που έχει είναι το εξής, ότι κόβουμε το κρίνο 20 Μαΐου, περίπου εκεί, που έχουν αρθίσει το λουλούδι, τα κόβουμε, ξεραίνονται και τον Αγίο Πάντων, 4 Κυριακές μετά από το Πάσχα, τα βάζουμε στο κρυστάλι, έτσι λέγεται, λοιπόν, αυτή λέγεται κρυστάλι, έτσι το λένε, και βάζουμε εκεί. Και από τις 5 του Αυγούστου, του Σωτήρος περίπου, αρχίζουν και βγάνουν αυτό το αρωματικό και το λουλουδάκι αυτό, τα οποία την ημέρα της εορτής είναι αρκετά. Τα περάζουμε στους πιστούς και αφήνουμε λίγα, ώστε όπως ερχόστε εσείς, όπως θα έρθουν και άλλοι προσκυνητές, να τα βλέπουν για να βλέπουν το ακριβώς πώς είναι η κρίνη. Και αθίζουν 3 μήνες μετά, αφού έχουν σαλαθίσικα. Εκτός από την Παναγία τη Φιδούσα ή Λαγκουβαρδιώτησα, όπως λέγεται, υπάρχει και στο Πάστρα, στο χωρίο Πάστρα, στην αεροστοδρόμου που πηγαίνουν προς τον Βόρο, η εκκλησία, η Παναγία η Γραβαλιώτησα ή Κρινούσα. Αυτή, εδώ που βλέπουμε, είναι η εικόνα η αυθεντική. Εδώ βλέπουμε τα κρινάκια που έχουμε αφήσει από το 15. Γιατί σας είπα το 15 τα βγάζουμε όλα. Από το 15 Αύγουστο. Ναι, την ημέρα του 15, μετά τη λειτουργία, θα μοιράζουν σε βοήθεια στον κόσμο. Αυτά τα έχουμε κρατήσει, τα οποία είναι από το 15. Τα βλέπετε. Ενώ είναι ξερά. Μέρα λοιπόν είναι τα κρινάκια ξερά. Ανθίζουν. Αυτό είναι ξέρω τελείως. Ναι. Αλλά το κρινάκι είναι φρέσκο. Ναι, φαίνεται φρέσκο, πράγματι. Αυτό είναι ξεραμένο, βλέπετε. Και αυτό. Ξεραίνεται τελείως. Και τώρα αυτό βγάνει το μπουμπούκι αυτό που τα ξεραθεί. Είναι τα μυστήρια της παραδόσεώς μας, μάτια μου. Εγώ επιστημονικά δεν μπορώ να σας ξέρω ότι αυτό να το δώσω, να ξέρω. Ξέρω ότι η Παναγία, σε αυτό το χώρο που ήταν αυτό το εικονισματάκι, είχε μείνει, γιατί λέγεται ότι ήταν μετόχη τη ζωοδόχου πηγή του μοναστηρίου που υπάρχει στο βουνό, και ότι έμενε η εικόνα εκεί. Και για να μας δείξει, μας παρουσιάζει ότι αυτά τα ξερά χόρτα μπορεί να βγάλουμε λουλούδι. Από αυτό τον άρρωστον άνθρωπο μπορεί να βγει λουλούδι. Μέσα από την ψυχή μου την κακιά γίνει λουλούδι. Μέσα από όλη μας την κακία μπορούμε να βγάλουμε λουλούδια. Η κοινωνία μας μπορεί να καλυτερέψει. Μπορεί να γίνουμε καλύτεροι ανθρώποι και ο ένας να κοιτάξει τον άλλον στα μάτια.